Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στην κουζίνα του Food Stories. Είμαι ο Σεφ Θεόδωρος Ελευθερίου και σήμερα θα φτιάξουμε μαζί δύο εύκολες και γρήγορες συνταγές με υλικά που πιθανόν να έχετε ήδη στο σπίτι. Κοτόπουλο με φιστικοβούτυρο και μέλι τζιβέρτι και μελιτζάνες με φέτα και φυσικά ταμπάσκο σος. Πάμε να ξεκινήσουμε! Ξεκινάμε με την πρώτη μας συνταγή, μελιτζάνες με φέτα και φυσικά ταμπάσκο σος. Σε ένα μεγάλο τηγάνι θα προσθέσουμε ελαιόλαδο και θα κόψουμε τις μελιτζάνες μας σε κύβους. Μόλις ζεσταθεί καλά το τηγάνι μας, θα προσθέσουμε τις μελιτζάνες, θα λατοπιπερώσουμε και θα τις μαγειρέψουμε μέχρι να καραμελώσουν. Οι μελιτζάνες μας έχουν πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα και έχουν μαλακώσει. Θα τις αφαιρέσουμε στο πιάτο και στο ίδιο τηγάνι θα προσθέσουμε ξανά ελαιόλαδο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι μας σε λεπτές φέτες και να ψιλοκόψουμε το σκόρδο. Τα προσθέτουμε στο τηγάνι μαζί με αλάτι και μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά μέχρι να καραμελώσουν. Έχουμε μαγειρέψει για περίπου 8 λεπτά τα κρεμμύδια μας. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη σάλτσα ντομάτας, το βαλσάμικο και τις μελιτζάνες. Ήρθε η στιγμή να δώσουμε την πιο ωραία πινελιά στη συνταγή μας. Και είναι αυτή φυσικά το ταμπάσκο σος. Η πιο διάσημη σάλτσα πιπεριού στον κόσμο που υπόσχεται να βάλει φωτιές σε όλες τις συνταγές. Τέλος, για να δώσουμε άρωμα και χρώμα στη συνταγή μας, θα προσθέσουμε λίγα φύλλα βασιλικό και δυόσμο. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας, προσθέτουμε τριμμένη φέτα και απολαμβάνουμε. Προχωράμε με τη δεύτερη μας συνταγή, κοτόπουλο με φιστικοβούτυρο και μέλι τζιβέρτι, που κυριολεκτικά θα προσθέσουμε όλα τα υλικά σε μία κατσαρόλα. Το κοτόπουλο, φιστικοβούτυρο, ελαιόλαδο, κόκκινη πιπεριά, ρίγανη και ζωμό κοτόπουλο, σάλτσα σόγιας και λάδι από σουσάμι, 2 σκελίδες σκόρδο χτυπημένες, φρέσκο κόριανδρο, χυμό από λάιμ, νερό και φυσικά το μέλι τζιβέρτι. Ένα γνήσιο κυπριακό μέλι που ξεχωρίζει στην κυπριακή αγορά και που έχει ανακηρυχθεί ως το καλύτερο μέλι στον κόσμο. Ανακατεύουμε καλά, βάζουμε σε μέτρια φωτιά, θα καλύψουμε με το καπάκι και θα ψήσουμε για 30 λεπτά. Έχουν περάσει 30 λεπτά και το κοτόπουλό μας έγινε φανταστικό. Πάμε να σερβίρουμε. Γαρνίρουμε με φρέσκο κόριανδρο και απολαμβάνουμε. Δύο εύκολα και πολύ γρήγορα γεύματα που μπορείτε εύκολα να τα εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Δοκιμάστε τα και θα περιμένω τα σχόλιά σας.